Επιστρέψαμε και φυσικά όπως κάθε Σαββατοκύριακο δεν είμαστε μόνες μας. Έχουμε στην παρέα μας έναν πολύ εκλεκτό καλεσμένο. Κοντά μας είναι ο Πέτρος από τους Master Tempo. Το συγκρότημα μετρά πάρα πολλά χρόνια επιτυχιών. Πρέπει να έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε που είδαμε τους Master Tempo για πρώτη φορά. Τις περισσότερες μάλλον επιτυχίες τις γνωρίζετε όλοι. Ωστόσο, τώρα άλλαξαν τα πράγματα για τους Master Tempo και θα μας τα πει όλα ο Πέτρος σήμερα. Καλημέρα. Καλώς σας βρήκα και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, γιατί είδα και αρκετές εκπομπές σας και είμαι και φαν. Και βλέπω ότι δημιουργείται μια πολύ φιλική διάθεση. Να, ρίχνουν τους καφέδες οι καλεσμένοι. Συγκεκριμένα, επειδή κάποιες είχα χάσει, κάτσα είδα χθες με το Μυθιδάτη, όπου το είχατε ρίξει και πολύ στο πονηρό επίπεδο πρωί-πρωί. Τη μελέτησα αρκετά εκείνη την εκπομπή, έτσι άφησα να ανακυλήσει, να δω πού θα φτάσετε. Ανάλογα με τον καλεσμένο που έχουμε, προσαρμοζόμαστε κατάλληλα. Δηλαδή, αν μας δώσει εσύ κάποιες αφορμές, θα τις αρπάξουμε και θα σε βάλουμε στην πρίζα. Του Μυθριδάτη του αρέσει πάντως πάρα πολύ να μας πειράζει και να κάνουμε έτσι πλάκα και την πρώτη φορά που έχει έρθει, αλλά και αυτή τη φορά. Υποθέτω ότι δύο ώρες συνέχεια, όποιος άντρας καλεσμένος έρχεται, του αρέσει να σας πειράζει, αυτό το έχω για σίγουρο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα πάνω σε αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε πλάκα. Τι κάνεις, καταρχάς να πούμε ότι ετοιμάζεις ένα ολοκένουργιο κομμάτι. Πρέπει να σας λένε πολλοί καλεσμένοι που είναι τραγουδιστές ότι είναι δύσκολη ώρα, έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι η ατάκα σχεδόν όλων. εγώ έχω πάρει τον καφέ μου αγκαλιά εδώ πέρα, με συγχωρείτε, δεν ξέρω αν μ' αφαίνεται κιόλας. Εντάξει, έφερα την κούπα εδώ, έπρεπε να την κρύψω λίγο. Όπως και στην Αμερική, αν έχετε δει που βάζω χάρτινη σακούλα για να κρύβω τον ποτό, έπρεπε να έχω βάλει κάτι εγώ από εδώ να το κρύβω. Αλλά είναι όντως μια σχετικά δύσκολη ώρα για καλλιτέχνη, ιδιαίτερα Σάββατο που Παρασκευή μπορεί να τραγουδάνε ή μπορεί να είναι στούντιο. Στην τελική, εμείς έχουμε και το πρόβλημα ότι δεν μπορούμε να κοιμηθούμε και να ξυπνήσεις μην έχουμε δουλειά. Ουδάς το Θεό, αυτές τις μέρες από δουλειά άλλο τίποτα, γιατί χτες μόλις τελείωσε το μοντάζ του νέου μαζί το κλιπ και είμαι πολύ στενοχωρημένος που δεν μπορούμε να το δείξουμε σήμερα. Πιστεύαμε ότι θα τελειώσουμε νωρίτερα. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσετε μια υπόσχεση ότι την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσετε την εκπομπή με το νέο βίντεο κλιπ που μας έρχεται. Εννοείται. Και όχι μόνο την επόμενη εβδομάδα, θα το παίζουμε συνέχεια. Τέλος. Γιατί μας αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Το τραγούδι είναι πολύ ιδιαίτερο. Το καινούριο μας τραγούδι λέγεται Δεν θα κάτσω να πεθάνω. Δεν θα κάτσουμε να πεθάνουμε. Όχι, είναι το μήνυμα που μας εκφράζει όλους αυτή την εποχή. Είναι και είναι μαζί με τον Θάνο Πετρέλη, που είναι ένας καλλιτέχνης που αγαπάω, που ήθελα να συνεργαστώ. Έχουμε συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες στην πορεία του Master Tempo. Και ο Θάνος ήταν μια περίπτωση που όταν γράψαμε αυτό το τραγούδι, νιώσαμε με τον δημιουργό μαζί, τον Γαβρίλη Ραβίλο, που το έχω γράψει εγώ μαζί με αυτόν. Όπως έσκασε έτσι το ρεφρέν, λέμε ότι θέλουμε έναν άνθρωπο να το πάει έτσι. Ξέρετε, εμείς άμα παίζουμε και DJ στα κλαμπ, λέμε μερικά τα τραγούδια ότι είναι χεράτα. Το που σηκώνει στο χέρι. Ναι, ναι, που το δίνεις όλα. Το έχω δει αυτό, σε έχω δει live. Και είχα δει πριν ένα μήνα περίπου στο Σιδεράδικο που γινότανε, παιδιά. Όλοι τα χέρια πάνω. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω τι γινότανε. Είχαν αναστατώσει ένα μαγαζί, είχε σηκωθεί στον αέρα ένα μαγαζί. Το καινούργιο λοιπόν αυτό το κομμάτι έχει και μια ιδιαίτερη ατάκα, γιατί ναι, μεν είναι γραμμένο και στημένο σαν ένα. Καταρχήν ερωτικό τραγούδι που μιλάει τέλος πάντων για γυναίκα, άντρα, για μια σχέση. Αλλά νομίζω ότι αγγίζει ιδιαίτερα τον κόσμο αυτή την περίοδο, γιατί μας έχουν πιέσει με πάρα πολλά πράγματα. Άνθρωποι είναι πιεσμένοι με τη δουλειά τους, άνθρωποι είναι πιεσμένοι με αυτό που λέμε τώρα κρίση, είτε είναι αληθινή, είτε είναι ψυχολογική που δημιουργείται από όλη αυτή την πίεση, από τα κανάλια, από όλα αυτά που ακούς, εφημερίδες, τα πάντα. Και νομίζω ότι έχει ανάγκη ο κόσμος να πει κάποια στιγμή: «Οκ, okay, ωραία όλα αυτά. Δεν θα κάτσω να πεθάνω όμως. Θα ηρεμήσω, θα πάω μπροστά. Είτε είναι μια σχέση που τελείωσε, είτε είναι μια δουλειά που μου τα πρίζουν. Μπορώ να το πω, νομίζω αυτό δεν είναι βρισιά στην τηλεόραση. Είτε είναι όλη αυτή η κρίση που μου πουλάνε και δεν θέλω, ας πούμε, να
να πέσω σε αυτό το look. Μετά από 8 χρόνια, ωστόσο. Γιατί, τα χρόνια γιατί τα αποδίδει, να σου πω κάτι. Τα τονίζω γιατί έχει σημασία. Σε μια κυρία δεν μιλάνε ποτέ για χρόνια. Τα τονίζω ακριβώς γιατί όλα αυτά τα χρόνια. Πιες και καφέ. Πιες και καφέ. Έχετε κάνει πολλές επιτυχίες. Όμως αυτή τη φορά δεν θα είσαι με το έτερον σου ήμιση τον Ζάνη, που ήσασταν όλα αυτά. Ζάνη, τέλος πάντων. Ναι, Ζάνη, ήταν καταρχήν είμαστε Τέμπο, όπως είπες, υπάρχουν αρκετά χρόνια. Έχουμε πρωτοδημιουργηθεί ως. Έχει δημιουργηθεί. Εγώ θα ήθελα να λέω ότι έχει δημιουργηθεί το Master Tempo, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι μια ντότητα από μόνο του. Θέλω να σας πω δύο λόγια γι' αυτό. Ναι, δηλαδή, ναι. Το 2005 ξεκινήσαμε με έναν εκπληκτικό φίλο και DJ στη Θεσσαλονίκη, τον Δημήτρη τον Κουρουκερέζη. Κάναμε τότε μια-δύο μεγάλες συνεργασίες και στην πορεία μετά έβγαλε ένα CD single μόνος μου, στο οποίο είχα μέσα δύο λόγια σε αυτό το, στο εσώφυλλο αυτού του CD single. Είχε μέσα τότε το κομμάτι το «Πάντα ζεις» που είχα κάνει με το λεφτό του Παζί, το οποίο είχε παίξει τότε πάρα πολύ, είχε γίνει μεγάλη επιτυχία. Και είχα γράψει μέσα «Master Tempo είναι μια ιδέα, είμαστε εμείς και εσείς». Γιατί ένιωθα ότι γενικά είναι κάτι το οποίο ήθελα να δουλέψω και να έχει πολλά διαφορετικά πράγματα, πολλές διαφορετικές συνεργασίες και μια επαφή με τον κόσμο. Στην πορεία πήγε και ο Ζάνης, είχαμε την πρώτη μας μεγάλη επιτυχία μαζί 2008 με το «Λένε για μένα», μια διασκευή που ήταν μια δική μου ιδέα, γιατί ήταν το αγαπημένο μου λαϊκό τραγούδι όλων των εποχών. Αυτός ελπίζω ότι δεν είμαι εγώ, είναι κάποιος άλλος. Εγώ είμαι καλό παιδί, έχω κλείσει τα κινητά μου. Συμπέρα αυτά, παιδιά, είμαστε live. Εντάξει, να δείτε, δεν υπάρχει πρόβλημα, είμαστε live. Πάντως το έχει το τηλεοπτικό, πάρα πολύ. Υπάρχουν και πολλοί θαυμαστές εδώ των κοριτσιών, τα κινητά θα βαράνε. Όχι το τηλεοπτικό. Υπάρχει και σοβαρό άλλο πρόβλημα. Όταν, δεν ξέρω, είμαι στη δικιά μου την κάμερα, παρακαλώ. Λοιπόν, όταν έχεις κορίτσια τέτοια, τώρα γίναμε στην κάμερα των κοριτσιών, υπάρχει θέμα. Χρειάζεται 2-3 κινητά, καθότι οι διάφοροι άντρες πρέπει να μιλήσει με τον ένα, μετά να μιλήσει με τον άλλο. Τα κλείνουμε τα κινητά, οπότε ξενιάζουμε. Μπορεί να ξεχάσει ένα όμως, δηλαδή μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Κάθε φορά όμως που χτυπάει το κινητό, εν ώρα εκπομπής λέμε με τη μένια. Μα ποιος είναι, αφού όλοι ξέρουν ότι έχουμε εκπομπή. Ποιος είναι, ποιος είναι. Κοίταξε, μην νομίζεις ότι σκέφτεται λογικά ο κόσμος. Είναι ικανός να σε παίρνει, ας πούμε, να σου πει «Αχ, είσαι πάρα πολύ ωραία αυτή τη στιγμή». Ναι, αλλά κάνε εκπομπή. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και την ώρα που μας πήρες τηλέφωνο εντωμεταξύ, το είχα δίπλα από το κινητό μου και χτύπησε. Λέω τώρα με παίρνει ο Πέτρος για να συνεννοηθούμε. Έλεγα λοιπόν ότι καταρχήν είμαι τρισευτυχισμένος ακόμη και τώρα και θεωρώ τεράστια τιμή το ότι πήραμε άδεια από το Speak Slash τότε που ήταν το αγαπημένο μου λαϊκό κομμάτι μέχρι τότε, τέλος πάντων, όλων των εποχών. Να αυτό. Τα ακούσουμε κιόλας μετά, γιατί και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Με έχει αγγίξει πάρα πολύ από όταν είχε βγει και κάναμε αυτή τη διασκευή μαζί με τον Χρήστο Δάντη, που θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον Χρήστο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος επίσης πάρα πολύ θέλω να μας εργαστούμε και μια εκπληκτική φωνή και ένας άνθρωπος με απίστευτο ήθος και πορεία. Και ακούστηκε πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι. Και από εκεί και πέρα φτάνουμε στο σήμερα που μετά από αρκετές επιτυχίες το σχήμα αλλάζει, μπαίνουν δύο νέα παιδιά. Είμαι, όπως σας είπα, στεναχωρημένος που μπορώ να σας τα δείξω, γιατί έχουμε δημιουργήσει ένα ολόκληρο κόλπο ότι θα δουν τα παιδιά στο βίντεο κλιπ. Ήταν μεγάλη υπόθεση για μένα να τους δουν πρώτη φορά στο βίντεο κλιπ, γιατί είναι μια εκπληκτική δουλειά και θέλω η πρώτη εικόνα αυτών των παιδιών να είναι μέσα στο τραγούδι, να είναι μέσα στη δημιουργία και να είναι μέσα σε μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Πώς λέγονται? Αυτό θα το πούμε ή θα το δούμε στο βίντεο κλιπ? Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Δημιουργούμε μια κατάσταση εδώ και δύο εβδομάδες που έχει βγει. Το κομμάτι έχει βγει δύο εβδομάδες που έχει βγει. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που έχει πάει ήδη πάρα πολύ δυνατά και στο ράδιο και στο YouTube και παντού, που σημαίνει ότι βλέπω σχόλια, που ξέρεις είναι στα σχόλια και όλας τα comments που λέμε στο χωριό μου, έτσι το έλεγε η γιαγιά μου, comments έλεγε, ήταν πιο... Δεν σας άρεσε αυτό. Το λέγω γεια σου αυτό. Πλάκα. Είναι και όταν λέω αγγλικές λέξεις, δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, τα comments. Ευρωπαίοι, τι να κάνουμε. Τα comments λοιπόν στο YouTube. Και τα views. Εξήγησε και τα views. Να τα πιάσουμε μετά τα views. Στα comments υπάρχει μια τάση γενικά να γράφουν περισσότερο αυτοί που θέλουν να κράξουν. Ειδικά είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό. Ναι. Όμως είμαι πανευτυχής, αν θέλετε, που στο συγκεκριμένο κομμάτι, στο δεν θα κάτσω να πεθάνω, υπάρχει ένα 99% θετικό σχολείο.
Και μιλάμε για ένα κανάλι το οποίο δεν. Είναι στο κανάλι της Spice, που είναι η δισκογραφική εταιρεία, και δεν κόβει σχόλια. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, κάποιος μπορεί και να αρχίσει να ψαλιδίζει αν είναι δικό το κανάλι. Για να φωνούν μόνο τα θετικά. Και ειλικρινά, επειδή έχω δει ότι πάντα και το καλύτερο κομμάτι του κόσμου να κάνει θα φας κράξιμο ανεφλόγου, είμαι απίστευτα ευτυχισμένος που βλέπω μόνο θετικά σχόλια. Και έχω μεγάλη πίστη σε αυτό το κομμάτι. Και έχουμε δημιουργήσει μια καμπάνια για αυτό το κομμάτι από την πρώτη μέρα που βγήκε. Δηλαδή, άμα μπήκε στα social μας ο κόσμος, στο Facebook, στο Twitter και αυτά, βλέπει εικόνες όπου είναι κρυφά τα παιδιά, είναι μόνο η σκιά. Φαίνεται μόνο ένα σήμα ενός άντρα και μιας γυναίκας. Είναι δύο πάρα πολύ ταλαντούχα παιδιά. Α, είναι άντρας-γυναίκα, γιατί η Master Tempo ήταν. Αντροκράτουμε, είναι ακριβώς. Και νιώσαμε την ανάγκη να κάνουμε και κάτι. Ξέρεις, φωνητικά, να βάλετε φωνητικά. Μ' αρέσει γενικά να εξελίσσω τα πράγματα πάντα προς κάτι διαφορετικό, γιατί αλλάζει η μουσική, οπότε αλλάζει αναγκαστικά και εσύ. Επί εποχής, και να είμαι και λίγο και εγώ στο ρεύμα, γιατί επί εποχής 2008, καλή ώρα που είπαμε για το εκείνο το κομμάτι, ήταν πάρα πολύ της μόδας τότε, μόλις είχε σκάσει το θέμα με τους Going Through που κάνανε, και μπράβο του Νίκου που είναι και πολύ φίλος του Βουριώτη, έκανε στην Ελλάδα mainstream το hip-hop και έκανε τον απλό κόσμο να αγαπήσει κομμάτια, αν θέλεις λίγο πιο σκληρά, τύπου γυναίκες, πόσο BP είσαι κτλ. Το R&B τέλος πάντων, ναι, το οποίο δεν είχε αναπτυχθεί πολύ στην Ελλάδα. Ναι. Βέβαια κατηγορήθηκαν ότι από την hip hop σκηνή πολύ ότι είναι εμπορική. Εσείς κατηγορηθήκατε. Εντάξει, αυτό δεν μου λέει εμένα κάτι. Εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι εμείς και τότε ακόμα και από πιο πριν και τώρα κάνουμε μια πορεία η οποία είναι χαραγμένη τόσο σε συγκεκριμένο δικό μας δρόμο, που θα μπορούσα σχεδόν να πω ότι έχουμε το είδος Master Tempo. Δηλαδή, οι συνεργασίες π.χ. με είτε λαϊκούς είτε pop είτε rock καλλιτέχνες σε κομμάτια που να έχουν hip hop στοιχεία, αλλά το γενικότερο τραγούδι να είναι αληθινά τραγούδια, όχι καθαρά hip hop τραγούδια, είτε είναι το πιο καλά με τη Χριστίνα τη Γολέτσα, είτε το οποίο είναι ένα beat, ας πούμε, σε τότε ρουμάνικο στυλ που ήταν της μόδας, είτε είναι το Λένε Για Μένα που είναι ένα καθαρά λαϊκό κομμάτι και με φυσικά όργανα μέσα, με το Θανάση Βασιλόπουλο, τον καλύτερο κλανίστα της Ελλάδας, να παίζει, είτε είναι στην πορεία με τον Τζαλίκη, με διάφορους καλλιτέχνες που κάναμε πράγματα. Ήταν κάτι που δεν έκανε κανείς άλλος. Τώρα έχουν αρχίσει και προσπαθούν, αλλά και πάλι είναι λίγο. Φαίνεται πόσο fake είναι όλο αυτό. Να σου πω πώς το βλέπω εγώ. Σας έχω πάρει και λίγο μονότερμα. Το έχεις, παιδί μου, το έχεις στο τηλεοπτικό. Μια χαρά. Βλέπω, υπάρχει και από τους τεχνικούς πρόβλημα σου. Λέει, δεν έχεις αφήσει τα κορίτσια. Εμείς χαιρόμαστε. Θα σταματήσω σε λίγο, γιατί ξέρω ότι θέλετε να βλέπετε και τα κορίτσια παραπάνω. Όχι, θέλουμε να μας πεις αυτό που μας έλεγες, γιατί είχε ενδιαφέρον. Αυτό που λες, να σου πω πώς το βλέπω εγώ. Στην πορεία του Master Tempo, επειδή έχω ιδιαίτερα με ό,τι singles έχουμε κάνει και συνεργασίες, έχω μπλεχτεί προσωπικά εγώ, είτε στο γράψιμό του, είτε στο να τις κλείσω είτε οτιδήποτε. Πιστεύω το εξής. Είναι μεγάλη μαγιά το να έχει γίνει οργανικά κάτι. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Ας πούμε, κάναμε ένα ντουέτο με τον Βασίλη τον Καρά πέρυσι το καλοκαίρι, το οποίο λέγεται Εδώ για Σένα. Σε μία άλλη περίπτωση, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, δύο εταιρείες να βρεθούν, να μιλήσουν, να πούνε, έλα να κάνουμε ντουέτο με τους καλλιτέχνες, ή μέσα στην εταιρεία, ας πούμε, κάνε ντουέτο και το έχει γράψει ο τάδε. Στην περίπτωση του Master Tempo, αυτό το κομμάτι γράφτηκε από εμένα και έναν άλλον δημιουργό. Οπότε όταν το γράφαμε για τον πόνο για την κατάσταση της Ελλάδας εκείνη τη στιγμή που ήμασταν στο χειρότερο σημείο της κρίσης, που μας λέγανε θα μπείτε στην δραχμή, θα στραφείτε. Ο κόσμος έφευγε άρδιν, ας πούμε, προς το εξωτερικό. Και φτιάχτηκε ένα κομμάτι που δεν ήταν ερωτικό όπως είναι κλασικά όλα τα 99% των ελληνικών. Και ο στίχος έλεγε: «Άπονας και δεν είσαι καλά, στη ζωή σου εγώ θα υπάρχω, γιατί όταν κλαις χρειάζεσαι τέλος πάντων ένα φίλο». Και όλο το νόημα ήταν ότι χρειάζεσαι ένα στήριγμα, χρειάζεσαι ένα φίλο, χρειάζεσαι πάντα να έχεις κάποιον και θα είμαι εγώ για σένα, θα υπάρχει κάποιος για σένα να σε κρατήσει. Και κάναμε και ένα βίντεο κλιπ πολύ ιδιαίτερο. Θα το παίξουμε αργότερα. Γυρισμένο Ελλάδα και Λονδίνο. Αλλά όχι Λονδίνο για να πάμε τουριστικά, όπως πάνε διάφοροι γιγάνων κλιπ τύπου «Περπατάω στο Λονδίνο». Κάναμε μια ταινία κυριολεκτικά μικρού μήκους που δείχνει τον πόνο και την πορεία των ανθρώπων που αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά. Και για μια καλύτερη τύχη, γιατί εδώ στην Ελλάδα, όπως είπες και εσύ, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Εντάξει, ό,τι πεις, εσύ ο καλεσμένος. Ότι με το που το φτιάξαμε, λέμε,
αν το πει ο Καράς αυτό το πράγμα, καταρχήν είναι δικό μας δημιούργημα, είναι δικό σου παιδί, είναι μεγάλη υπόθεση αυτό για μένα. Να, το κομμάτι να δεν είναι δικό σου παιδί. Δεν ξεχωρίζεις τα τραγούδια σου. Ξεχωρίζω τα τραγούδια μου, αλλά και από ένα σημείο και μετά δεν τα νιώθω καν ότι τα έχω γράψει όταν τα ακούω από τον κόσμο. Αλλά είναι μεγάλη υπόθεση για μένα το ότι καλή ώρα αυτό το κομμάτι το έγραψε και όταν το έγραψα είπα πιστεύω ότι πρέπει να μπει ο Καράς. Πάλεψε για να μπει ο Καράς, δεν ήταν μια εταιρεία που το κανόνισε. Του ούτε άρεσε... ήταν στην εταιρεία, ούτε όχι, όχι. Γιατί είναι δύσκολο αυτό. Και του άρεσε του Βασίλη, τεράστια υπόθεση και αυτό, και είπε ο Βασίλης ναι θα το κάνω και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι που λέμε ότι βγαίνει οργανικά, είναι ένα δικό σου παιδί που το έχεις γράψει με ψυχή και αυτό το πράγμα μετά όταν γίνεται συνεργασία νιώθει την ψυχή σου ο άλλος και λέει ναι όντως αυτό το πράγμα το πιστεύω και θέλω να το κάνω. Όταν γίνονται έτσι τα κομμάτια πιστεύω ότι περνάνε πιο πολύ στον κόσμο. Μπορεί να μην γίνει η επιτυχία η νούμερο ένα, αλλά θα μείνει στον κόσμο. Και έμεινε, πραγματικά. Ναι. Μπράβο! Εντάξει. Μπορεί να μην είχαμε βιντεοκλίπ, όμως προσπαθήσαμε να κάνουμε ξέρεις, ένα. Με εκφράζει και πάρα πολύ ο στίχος και ενώ είπαμε ότι απλά θα τα ακούσουμε, ήθελα να το περάσω και λίγο γιατί αυτό που βλέπω και από τα comments όλα τα social sites, είτε είναι το Fubu, είτε είναι το Twitter, είτε είναι το YouTube, είναι ότι πολλοί κόσμοι γράφει μέρος του στίχου. Και όχι απαραίτητα το ρεφρέν, δηλαδή δεν βλέπω άνθρωπο αυτό με το ζόρι να γράφει «Δεν θα κάτσω να πεθάνω», να αρχίζει έτσι. Να γράφει και μέρο στο κουπλέ, γιατί και τα κουπλέ είναι πολύ συγκεκριμένα και πολύ κόσμο τον κάνει να νιώθει πολλά διαφορετικά πράγματα είτε για μια πρώην του που τα έχει πάρει στο χρανίο, είτε για ένα αφεντικό του που θέλει να το σκοτώσει, δηλαδή μου, είτε για όλη την κατάσταση. Δηλαδή, βλέπω να γράφουν πολλούς διαφορετικούς στίχους και αυτό μου δείχνει ότι ο κόσμος παίρνει σαν σύνολο το κομμάτι. Και επίσης βλέπω γυναίκες. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Με την είσοδο έστω και λίγο του γυναικείου, για το οποίο να ξέρετε, όταν φτιάχνονται τα κομμάτια υπάρχουν και πιέσεις. Και στην αρχή είχα αντιδράσεις από συνεργάτες μέσα στην παραγωγή που κάναμε για το να μπει γυναίκα και μάλιστα σε ράπ σημείο. Είναι κάτι το ιδιαίτερο. Όμως βλέπω ότι έτσι έχουμε κερδίσει και πάρα πολλές γυναίκες, γιατί όταν είναι ένα τραγούδι μόνο άντρες να κράζουν, συνήθως διαφαίνεται ότι κράζουν γυναίκα, τέλος βέβαια. Mm-hmm. Ενώ τώρα σε αυτό το κομμάτι το έχουν στενιστεί και οι γυναίκες και πάρα πολλές γυναίκες, όχι, νιώθουν και οι γυναίκες ότι μπορούν και αυτές να πούν τα ίδια, δηλαδή κάτσω να πεθάνω, για πάρτι σου, τέλος. Πέτρο, νιώθεις ότι με όλη αυτή την αλλαγή κάνει μάλλον ένα νέο κύκλο το συγκρότημα Master Tempo, ανοίγει μάλλον ένα νέο κύκλο. Νιώθω ότι... ότι έχει αλλάξει μέσα στον χρόνο. Νιώθω ότι οι αλλαγές χρειάζονται, αλλαγές χειρικές έτσι αλλιώς και ανθρώπων έχουν γίνει και στο παρελθόν και νιώθω ότι πρέπει από τη μία να συμβαδίσουμε με την εποχή και από την άλλη να χαράζουμε μια δικιά μας πορεία. Και νιώθω ότι τώρα με αυτά τα συγκεκριμένα παιδιά, επειδή είναι πολύ ταλαντούχα και με σπουδές στο αντικείμενό τους όσον αφορά τη μουσική, και στην κοπέλα έχουμε και μια ιδιαίτερη περίπτωση που είναι και χορογράφος, χορεύτρια, καταξιωμένη και σε αυτό το χώρο. Α, οπότε θα δούμε και χορευτικά. Ναι, πιστεύω ότι θα δούμε κάτι ακόμα καλύτερο και στο live, κάτι ακόμα καλύτερο και στα τραγούδια και θα κάνουμε και διαφορετικά κομμάτια με αυτό το σχήμα, πράγμα που κάποιον άλλο μπορεί να το φοβίζει, γιατί σου λέει θέλω να κρατιέμαι στο ίδιο στυλ. Εμένα μου αρέσει να αλλάζω στυλ στα κομμάτια, το κάναμε έτσι και αυτό από πριν. Και νιώθω ότι είναι και ένα μέρος της επιτυχίας μας. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Όταν είσαι πολύ συγκεκριμένος στο τι κάνεις, μπορεί να έχεις ένα όγκο fans πολύ πιο ορκισμένο, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που κάνεις. Εμείς, επειδή έχουμε απλωθεί σε πολλά είδη μουσικής, με πολλές συνεργασίες, με πολλούς καλλιτέχνες, μπορεί να μην έχουμε έναν πυρήνα οι οποίοι να αυτοκτονούν, ας πούμε, για τους Master Tempo. Έχουμε όμως ένα τεράστιο εύρος ανθρώπων που αγαπάνε αυτό που κάνουμε και κερδίζουμε με κάθε μας συνεργασία και με τρίτους καλλιτέχνες, εμείς τον κόσμο αυτού του καλλιτέχνη και ο κόσμος αυτού του καλλιτέχνη τον κόσμο το δικό μας. Είναι και αυτό μεγάλη υπόθεση. Ποιο είναι το κριτήριο επιλογής καλλιτεχνών? Το κριτήριο επιλογής καλλιτεχνών. Όπως είπα και πριν, το κριτήριο είναι ευτυχώς και είναι, το λέω με τιμή αυτό για τους Master Tempo, είναι καθαρά και μόνο τι νιώθουμε ότι ταιριάζει σε κάτι που μπορεί να έχουμε γράψει, μία περίπτωση. Δεύτερη περίπτωση, να υπάρχει ένας δημιουργός καταξιωμένος φίλος με τον οποίο έχουμε ήδη δουλέψει και έχουμε κάνει πράγματα, είτε κάποιο remix, είτε κάτι άλλο, ο οποίος νιώθει αυτός ότι έχει γράψει κάτι πάρα πολύ όμορφο που θέλει να γράψουμε και εμείς μέσα σε αυτό. Έτσι έχει γίνει π.χ. με τους Ροκάδες, με τον
Το γονίδι. Είναι ο Κυριάκος Παπαδόπουλος είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους συνθέτες στην Ελλάδα. Είχαμε ήδη κάνει μαζί ένα-δύο ρεμίξ και ένα-δύο παραγωγές για καλλιτέχνες, που ήταν και αυτό μεγάλη τιμή που ένας τεράστιος συνθέτης σαν τον Κυριάκο ήθελε να δουλέψουμε πάνω σε κομμάτια του. Και έτσι στην πορεία δημιουργήθηκε και η πρόταση να κάνουμε τότε με το Σταμάτη αυτό, που ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχουμε κάνει για κομμάτια που δεν είναι καθαρά ερωτικά κομμάτια. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για μένα, γιατί τα ερωτικά κομμάτια χρειάζονται. Έχουμε μιλήσει πολύ και για χωρισμό και για πόνο και για αγάπη και για όλα. Όμως το να κάνεις μέσα τόσο και ένα κομμάτι, ας πούμε, σαν τους Ροκάδες, που είναι πολύ διαφορετικό κομμάτι από τα άλλα, είναι μεγάλη υπόθεση να κάνεις ένα κομμάτι σαν το Εδώ για σένα ή ακόμα και εδώ τώρα το Δεν θα κάτσω να πεθάνω, το οποίο είναι μια ατάκα η οποία χτυπάει νεύρο στους πάντες και για τα πάντα. Και το λένε όλοι ουσιαστικά, είναι ατάκα. Στον κόσμο αρέσει, θεωρείς περισσότερο ένα κομμάτι που είναι χορευτικό, περισσότερο εννοώ από το πρωτότυπο. Γιατί έχουν γίνει πολλά κομμάτια επιτυχίες. Ναι, περισσότερο επιτυχίες και από τα πρωτότυπα. Εντάξει, ο κόσμος μπερδεύεται αρκετά με εμάς επειδή κάνουμε και αρκετά remix. Δηλαδή, τώρα και με το καινούριο κομμάτι με τον Πετρέλη, υπήρχε κόσμος που νόμιζε ότι είναι, ας πούμε, remix. Ενώ είναι πρωτότυπη δημιουργία και είναι το τελευταίο μας single. Υπάρχουν τα singles που κάνουμε το Master Tempo, υπάρχουν συνεργασίες που μπορεί να κάνουμε με τέτοιους καλλιτέχνες σε δικά τους κομμάτια, όπως έγινε, ας πούμε, με το Γιώργο Τσαλίκη στα Περαστικά. Ήταν δικό τραγούδι που συμμετείχαμε. Και υπάρχουν και οι περιπτώσεις των remix. Οι Master Tempo έχουν δημιουργήσει ένα όνομα και σαν ειδική, αν θες, το remix. Και είναι κάτι το οποίο γίνεται με αγάπη κάθε χρόνο σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα αγαπημένα κομμάτια. Σας κομμάτια. Κομμάτια, να σου πω τι γίνεται. Κομμάτια που μας αρέσουν και είτε νιώθουμε ότι θα αρέσουν και στον κόσμο, γιατί έχει τύχει να κάνουμε και remix νωρίς. Πριν φύγει και πάρει φορά ένα κομμάτι, γιατί το νιώθαμε ότι θα πάρει φορά αυτό το κομμάτι. Και με νέους καλλιτέχνες, γιατί έχουμε δει ότι κάνετε και remix και με κάποιους που τους αναδεικνύετε εσείς. Πάντα παίζει ρόλο το κομμάτι. Πρώτον, να μου αρέσει, ας πούμε, το κομμάτι. Και δεύτερον και βασικότερον, να νιώθω ότι μπορούμε να δώσουμε κάτι στο κομμάτι και όχι απλά με το ζόρι να γίνει ένα remix. Αυτό δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει ένα remix που έγινε και ο άλλος θα τα ακούσει και θα πει: εντάξει, και τι έγινε. Το πρωτότυπο, ας πούμε, υπήρχε και δεν έγινε τίποτα. Σίγουρα το πρωτότυπο δεν το κερδίζει ποτέ σε μερικές περιπτώσεις. Δηλαδή, όταν κάνουμε remix τώρα το Φωτιά με Φωτιά του Κιάμου, δεν μπορεί να προσπεράσει την δημοτικότητα ενός κομματιού που γίνεται ήδη χαμός. Όμως το δικό σας ακούγεται σε όλα τα κλαμπ και παντού στα ραδιόφωνα. Προσπαθείς να δώσεις κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, τώρα τελευταία γίνανε κάποια. Τώρα τελευταία, μέσα σε αυτό το χρόνο, δηλαδή τους τελευταίους 6 μήνες, έχουν γίνει 3-4 remix, πολύ επιλεγμένα. Έγινε ένα remix στον Νίνο, τον κοινό παρονομαστή, γιατί μου έδινε κάποια συναισθήματα αυτό το κομμάτι και έγραψε ένα στίχο αντίστοιχα. Δηλαδή, ο Νίνο μιλάει για μία κοπέλα η οποία νιώθει ότι βρήκε το τέρι του. Και εγώ ήθελα να το πάω ακόμη παραπέρα και να μιλήσω σαν να ήταν αυτό το τέρι ο άνθρωπος που έχεις κοντά σου ήδη από παιδί, από όταν πήγες σχολείο. Δηλαδή, λέει, χρόνια μαζί, στο παιχνίδι, στις πλατείες, στους δρόμους παίζαμε και κάναμε αλητίες, θρανίο πίσω πάντα, εγώ και εσύ πάντα μπροστά, χρόνια όμορφα για θώα, χρόνια αληθινά, τα χρόνια όμως περάσαν, οι φίλοι μεγαλώσανε, πολλοί από αυτούς αγάπησαν, τα βρήκαν, ζευγαρώσανε, μα εγώ είμαι ο τυχερός που έχω αγκαλιά εσένα και βλέπω μπρος και πίσω μόνο χρόνια ευτυχισμένα. Ξέρεις, και πάει λίγο. Το πήγα ένα βήμα παραπέρα για να μιλήσω εγώ για εμπειρίες που μπορεί να μην είναι απαραίτητα δικές μου, αλλά είναι ένας φίλου μου, ο οποίος μπορεί να έχει τον έρωτα του από την παιδική ηλικία πλέον παντρευτεί. Και πόσο σημαντικό ήθελες να πεις μέσα από το τραγούδι είναι αυτό, το να διατηρούμε όλες αυτές τις τόσο δυνατές σχέσεις που είναι αθώες ουσιαστικά, γιατί σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλοί σχέσεις των ανθρώπων και σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσεις ακόμη και τις σχέσεις που έχεις, είναι σίγουρα πολύ δύσκολο. Και ας πούμε αυτό το remix άγγιξε τον κόσμο. Βλέπω σχόλια πολύ θετικά σε αυτό. Έπαιξε σε όλα τα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, γιατί ήταν και λίγο, ξέρεις, λίγο πιο χορευτικό από το πρωτότυπο. Είχε ένα ρυθμό ιδιαίτερο, αλλά ήταν και πολύ ραδιοφωνικό. Να ακούσουμε κάτι, ακούσουμε. Οπωσδήποτε τώρα θα κάνουμε. Και θέλω να σου θέσω ένα ερώτημα και θέλω να μου απαντήσεις μετά το βίντεο κλιπ. Βεβαίως. Αν τα τραγούδια σου είναι αυτοβιογραφικά και αν
έχεις πονέσει πάρα πολύ σαν άνθρωπος μέσα από σχέσεις. Σιγά, σιγά, πρόσεχε, θα πνίγεις. Και ναι, και ναι, όλο το στούντιο, όλο το στούντιο. Ο, ο Λάμπρος. Κι άλλοι εδώ πέρα που έχουν μαζευτεί, πολύ, πολύ. Έχεις κοινό. Το χειρογόλυμα μην νομίζετε ότι ήταν για μένα. Κάποιος ήρθε εδώ που είναι πολύ star στους τεχνικούς. Δεν ήταν για μένα, ξέρετε. Λοιπόν, σου έχω θέσει ένα ερώτημα και μην νομίζεις ότι το ξέχασα. Περιμένω την καθάριση. Ξέχασα εγώ το ερώτημα. Θυμάμαι μόνο που έλεγα για τα remix. Βασικά είχαμε μείνει στον ίδιο και ήθελα απλά να τελειώσω, να συμπληρώσω ότι γίνανε 2-3 remix με διαφορετικό ύφος. Και καλά. Ένα ήταν του Νίνο, αυτό που συζητούσαμε πριν. Mm-hmm. Ένα ήταν στις Λένης Χατζίδου το χειρότερα. Χειρότερη. Το οποίο... Ναι, όλοι νομίζουν ότι λέγεται χειρότερη το κομμάτι. Το κομμάτι λέγεται χειρότερα. Χειρότερα δηλαδή, λέγεται όμως... τίτλος. Ναι. Ναι, ναι, κι όμως δεν ξέρω πώς. Αυτό είναι χειρότερη ημέρα. Όχι, το κομμάτι αρχίζει και λέει χειρότερα να είναι. Μετά είναι το χειρότερη. Α, έχει και ημέρα. Χειρότερα να ζεις κάθε στιγμή μαζί της. Χειρότερη ζωή από εδώ και πέρα. Και πώς περνούσαμε, θέλω να συζητάς μαζί της. Αυτά. Δεν πάβει να λέγεται χειρότερα το κομμάτι, ψάχτε το. Τέλος πάντων. Υπάρχει το χειρότερο, αλλά το λέει μετά, λέει πρώτα. Χειρότερα. Χειρότερη λέει πρώτα, αλλά χειρότερα λέγεται το τραγούδι. Εντάξει, να πάρουμε τηλέφωνο τον Παντελή. Έχει ευχηθεί αυτό ποτέ. Σε γυναίκα. Έχει Εγώ καταρχήν όταν έγραψα αυτό. Τι γίνεται, είναι αυτό που σα έλεγα πριν. Κάθε πράγμα γίνεται για κάποιο λόγο, δεν γίνεται με το ζόρι. Το συγκεκριμένο τραγούδι, στη συγκεκριμένη φάση, ήθελα να κράξω εγώ κάποιον κόσμο, ρε παιδί μου, και τα είχα πάρει στο κρανίο μια δόση. Και λέω, όπα, φέρτε το. Μιλήσαμε με Παντελή Παντελίδη και ευχαριστώ πάρα πολύ για την άδεια για να κάνουμε το remix. Είναι πολύ φίλη και η Ελένη Χατζίδου και την πιστεύω πάρα πολύ ως καλλιτέχνητα και θέλω να το πω αυτό. Πιστεύω ότι θα κάνει πολύ ωραία πράγματα γιατί έχει φοβερό μπρίο και φοβερή δυναμική και στη σκηνή που είναι για μένα από τα πιο σημαντικά πράγματα. Mm-hmm. Όταν βγαίνεις στη σκηνή να κάνεις και γκέρες στον κόσμο. Και τέλος πάντων είχα αρκετό στίχο για να πω πολλά. Οπότε έγινε κατάσταση με αυτό το κομμάτι. Ναι, το αφιέρωσα φουλ. Όλος ο κόσμος, ποιος δεν θέλει να το πει αυτό κάποια στιγμή. Έχεις πει πολλές φορές και εδώ στην εκπομπή τη λέξη να κράξω, κράζω. Γενικότερα, εσύ μέσα από τα τραγούδια σου θες να κράξεις, να περάσεις τα μηνύματα. Ουσιαστικά, ναι, αυτό. Να εκτονωθείς, να πεις τον πόνο σου. Θέλω να εκφράσω καταρχήν τα συναισθήματα και των άλλων. Αυτό γίνεται με το να εκφράσεις τα δικά σου. Γιατί όλοι πάνω κάτω κατά καιρούς έχουμε τα ίδια συναισθήματα. Εδώ είναι που πάντα γυρίζω στο να γράφεις αληθινά. Να γράφεις από καταστάσεις που έχεις ζήσει. Ιδιαίτερα στο είδος μας, γιατί πλέον δεν θεωρώ ότι εκπροσωπώ το είδος του hip-hop, άσχετα από το ότι έχουμε rap τα κομμάτια. Θεωρώ ότι κάνουμε απλά μουσική. Mm-hmm. Πολλών ειδών. Και στο εξωτερικό είναι έτσι πλέον. Δηλαδή, είτε είναι ο Pitbull, είτε είναι ο Asher, είτε είναι διάφοροι καλλιτέχνες της hip-hop και R&B σκηνής. Παίζουν μπάλα σε πάρα πολλά διαφορετικά είδη μουσικής. Θα σε ρωτούσαμε γι' αυτό, γιατί έχει συνεργαστεί για παράδειγμα με το Σταμάτη Γονίδη, με τους Pixlax, είναι τελείως διαφορετικά στυλ μουσικής. Ωστόσο, εσείς πού ανήκετε, ποια είναι τα κούσματά σου? Κοίταξε, δεν ανήκουμε. Τα κούσματά μου επειδή είμαι... Είστε μια φιλοσοφία. Είμαι DJ από πάρα πολύ μικρός. Ήταν η αγάπη μου αυτό το πράγμα. Σπούδασα εχολήπτη στην πορεία, αλλά συνέχισα να δουλεύω σαν DJ για πολλά χρόνια και μέχρι και τώρα ακόμα με το συγκρότημα όταν έχουμε συναυλίες, πριν και μετά τη συναυλία, όσο κουραστικό και αν είναι για το σώμα, ας πούμε, για την ψυχή, με ξεκουράζει εμένα να διασκεδάζω τον κόσμο, οπότε παίζω μουσική. Ναι. Παίζοντας μουσική, επειδή μου προέκυψε από πολύ πιτσιρικάς να παίζω για όλες τις ηλικίες, να κάνω δεξιώσεις, να κάνω πάρτι με μεγαλύτερους, ας πούμε, σε ηλικία από εμένα τότε, να κάνω ακόμη και δεξιώσεις γάμου, αναγκάστηκα μεν, αλλά έτσι αγάπησα όλα τα είδη μουσικής. Έχω φτάσει να παίξω από απαλή μουσική για το φαγητό, ας πούμε, μέχρι νησιώτικα και δημοτικά. Ναι, ναι, ναι. Πώς νιώθεις που κάποια μοντέλα, κάποιοι ηθοποιοί το παίζουν DJ? Εξοργίζεσαι? Εξοργίζομαι. Κοίταξε να δεις. Είναι ένα φαινόμενο κάποιον τελευταίο χρόνο αυτό που λες. Γι' αυτό σε ρωτάω. Υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο ακόμη προβληματικό στο θέμα του DJ. Επειδή
έχει φτηνίνει πάρα πολύ το να μπορείς να γίνεις DJ. Δηλαδή, όταν παίζαμε εμείς πριν αρκετά χρόνια, έπρεπε να αγοράζουμε δίσκους. Αυτό σημαίνει πρακτικά σε δραχμές, για να δείξω και πόσο αρχαίος είμαι, ότι για κάθε τραγούδι που έπαιζες, να το πω έτσι πολύ απλά, χρειαζόσουν ένα minimum 2.500 δραχμές ή 5-6.000 αν να πάρεις άλμπουμ για να παίξεις τραγούδι. Δηλαδή, για να παίξεις, παιδί μου, θα δώσω ένα πολύ κουλό παράδειγμα. Για ένα δίσκο, ας πούμε, ελληνικό που είχε το... Τι μου ήρθε τώρα, ό,τι να είναι. Το, στο πρώτο χτύπημα, ας πούμε. Μήπως θα το κάνεις διασκευή για αυτό σου. Το έχει κάνει ο... Να το κάνεις μια διασκευή. Το έχει κάνει διασκευή πριν από 1 ή 2 χρόνια. Και είναι και εκπληκτικός τραγουδιστής και είναι και φίλος που ήταν στους One. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Α, ναι, τώρα στο Οπότε, τι γίνεται τώρα. Ένας δίσκος κόστησε 5.000 δραχμές για να παίξει ένα τραγούδι ή ένα maxi single που βγαίνανε οι δίσκοι με τα ξένα τραγούδια κόστησε, ας πούμε, 2.500 δραχμές. Βάλτε τώρα κάτω πόσα λεφτά χρειαζόσουν για να παίξει ένα βράδυ. Για πάρα πολλά χρόνια, πολλοί άνθρωποι σαν και εμένα ήμασταν απλά πάντα μέσα. Όσο και αν παίζαμε, όπου και αν παίζαμε, ήμασταν φυλακοί αγοράζοντας τη μουσική για να την παίξουμε. Δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι ακόμα έτσι, γιατί πολλοί λένε τότε που ήταν καλύτερα. Εντάξει, αλλάζει, η τεχνολογία προχωράει και έχω προχωρήσει και εγώ. Παίζω με υπολογιστή πλέον και εγώ. Απλά τώρα, όποιος θέλει να γίνει DJ, μπορεί να γίνει DJ με ένα απίστευτα μικρό κόστος και για τα μηχανήματα, γιατί ήταν απίστευτο το κόστος και για τα μηχανήματα για μας. Οπότε απίστευτο. Γι' αυτό βλέπουμε συνέχεια. Όλα τα μοντέλα έχουν γίνει τώρα. Να μην πω κάτι άλλο. Τα μοντέλα αυτό. Δεν νομίζω ότι γίνανε από το ότι εκδημοκρατίστηκε το ότι μπορείς εύκολα να βρεις μουσική. Τα μοντέλα νομίζω ότι γίνονται υπό την έννοια. Το ωραίο θέαμα. Υπό την έννοια του να πάρουμε ροκάμματα με κάποιο τρόπο. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μια χώρα μικρή. Συγγνώμη, εμένα δεν μου αρέσει αυτό που πάω, ξέρω εγώ, στα μπουζούκια και σταματάει το πρόγραμμα και βγαίνει μία μπουστόζα, ξέρω εγώ, και έχει βάλει το ένα ακουστικό εδώ και κάνει έτσι. Κοιτάξτε, αυτό είναι γελιότητα. Εμένα προσωπικά... Τώρα, να σου πω κάτι, το μπουστόζα που το είπες, πρέπει να το πω, θα το πω στον αέρα, τα μάτια μου δεν κοίτωσαν τα μάτια σου έτσι όπως το έθεσε εκείνη την ώρα. Συγγνώμη, λίγο ξέφυγα, δηλαδή... Είπες και τη λέξη κλειδί, και έκανες και όλη την κίνηση να χρειάζεται σαν να λες τα μάτια μου έτσι να πάνε έτσι, συγγνώμη. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι θες μια straight απάντηση, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου στο ότι είναι πολύ απάτιος look, όμως η αλήθεια είναι ότι το είδαμε για τα μπουζούκια ειδικά που λες, και για τα μαγαζιά, τα κλαμπ, το είδαμε για κάποιο καιρό, αλλά νομίζω ότι έχει ξεφτύσει ως πεθάνει αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν το βλέπω. Δηλαδή, για μια περίοδο το έβλεπες, για την περίοδο που ήταν... Ισχύει ακόμη σε κάποια μαγαζιά. Κρίση, όταν δεν υπήρχε και η κρίση, έπαιρναν μεροκάματο στα μαγαζιά, κλαμπ, καφέ, μπαρ, τα λοιπά, οι πάντες. Για να πιούν ποτό έπαιρναν. Δηλαδή, σαν να σε χαλάει, πηγαίνει και παίζανε μουσική. Αν παίζανε. Ο Άσπι πήγαινε να πιει ποτό και πληρωνόταν. Πέτρο, εσύ θα ήθελες να συνεργαστείς με μια celebrity προκειμένου να κάνεις πιο εμπορικό το τραγούδι σου, δηλαδή να το δει περισσότερο κόσμο. Μιλάς με έναν ηγέτη ενός σχήματος και ένα καλλιτέχνη, ο οποίος έχει συνεργαστεί αυτή τη στιγμή με. Τους πάντες. Βασίλη Καρά, Γιώργο Τσαλίκη. Θάνο Πετρέλη, Σταμάτη Γονίδη, Χρήστο Δάντη, δηλαδή και με νέους, δεν θέλω να ρίχνω τους νέους, έχουμε κάνει μία από τις επιτυχίες που έχει αγαπήσει πιο πολύ ο κόσμος, που είχε με τον Νίκο Απέργη, με ένα νέο καλλιτέχνη. Τον είχαμε εδώ στην εκπομπή. Ο οποίος κάναμε και το επόμενο σίγκλ του, δηλαδή γράψαμε για το Μαγνήτη, ο οποίος πήγε πάρα πολύ δυνατά. Και αν μπορούμε να το παίξουμε το τραγούδι του Νίκου Απέργη στο κλείσιμο της εκπομπής, γιατί τώρα γιατί τελειώσαμε ουσιαστικά. Πήγε 12 η ώρα. Δυστυχώς με πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα. Θα θέλαμε πάρα πολύ να ήσουν περισσότερο εδώ. Πήγε 12 η ώρα. Εγώ λέω ότι είμαι με το ξύπνημα κάπως. Εγώ βλέπω ότι πήγε 1 η ώρα. Πήγε 12 η ώρα. Μία. Α, είπες 12 η ώρα. Α, δεν ξέρω αν είπα 12. Αχ, συγγνώμη, εννοούσα πήγε η ώρα μία που κλείνουμε. Δεν πειράζει, ήταν καλά. Γιατί, να, περιμένει και ο Λάμπρος Παναγιώτου, βλέπεις εκεί είναι. Δηλαδή, αν έχω καταλάβει καλά και τούτο και την ώρα, κρατάμε πλέον για την επόμενη εκπομπή. Την αργούμε δηλαδή, με συγχωρείτε. Όχι, εμένα με συνεπήρε η συζήτησή μα και κρίμα που δεν είχαμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά, πραγματικά. Ελπίζω να μην σα κούρασα. Δεν σε ρωτήσαμε καθόλου για ερωτικά. Τι
Μπράβο, θυμήθηκα και την ερώτηση. Είχε την ερώτηση για το πόνο και το κράξιμο στα κομμάτια. Έχει πονέσει, έχει χτυπηθεί στα πατώματα. Κάθε κομμάτι που έχουν κυκλοφορήσει στο τέμπο έχει βγει από κάποια αληθινή ιστορία και αν είναι ερωτική ιστορία, είναι 99% δικιά μου. Δηλαδή το υπάρχουν στιγμές, γράφτηκε από εμένα ας πούμε και τον Κωνσταντίνο τον Μπατζή, γιατί εγώ εκείνη την περίοδο ήμουν σε μια τέτοια φάση στα πατώματα και ήταν και ένα κομμάτι που εξηγούσε μια κατάσταση όπου είναι ένας άνθρωπος που τον αγαπάς, σε αγαπάει, αλλά δεν μπορείτε να είστε μαζί επειδή δεν ταιριάζεται. Που είναι από τις χειρότερες περιπτώσεις. Η κοπέλα το ξέρει ότι το τρόπο δεν γράφτηκε για εκείνη. Το ξέρει, ναι. Δεν είναι πολύ έτσι τιμητικό να σου γράψει κάποιος ένα κομμάτι. Αν έχεις τραγουδιστεί, βέβαια, αλλά δεν είναι πώς θα στο εκφράσει. Θα σου πούμε τον πόνο μας. Στον επόμενο χρόνο υπήρχε το απόψη χωρίζω, που πλέον είχα προσπεράσει αυτή τη φάση που βρισκόμουν και είχα αρχίσει να τα πέσω στο χρανίο ότι εντάξει, παιδί μου, για μένα θα ζήσω, ήταν όλο το νόημα. Απόψη χωρίζω, για μένα θα ζήσω. Τώρα ποιο θα είναι το επόμενο. Τώρα ποιο θα είναι το επόμενο ερωτικό σου κομμάτι. Είμαι ευτυχισμένος, θα λέει. Νομίζω ότι ναι, πρέπει να γράψουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχει γραφτεί ήδη ένα κομμάτι και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το βγάλουμε. Θα είναι έκπληξη αν το βγάλουμε στον χρόνο που σκεφτόμαστε. Τι θα λέει αυτό το τραγούδι? Είναι ένα πολύ αισιόδοξο ερωτικό κομμάτι που λέει για ένα νέο έρωτα ο οποίος νιώθει αυτός που τραγουδάει, τέλος πάντων, το group δηλαδή, mm-hmm. που νιώθουμε ότι αυτός ο νέος έρωτας είναι έρωτας που ίσως έχει έρθει για να μείνει, αλλά μείνει δεν μείνει, είναι πολύ έντονος αυτή τη στιγμή και το ζούμε στο χίλια. Το ξέρουμε αυτό τον έρωτα και συγγνώμη που το είπα live, λοιπόν. Το ξέρουμε και πολύ καλά. Να μας κάψετε εσύ. Όχι, δεν σε καίμε, όχι. Μόνο ο καφές μπορεί να σε κάψει. Και μόνο η μπρίζα, αλλά ήρθε στα κόρτσια στην μπρίζα και έπρεπε να ήσουν προετοιμασμένος. Σας το έχουν πει αυτό σίγουρα, ότι ο καλλιτέχνης υποτίθεται ότι πρέπει πάντα να φαίνεται available. Ναι. Δεν το έχετε ακούσει αυτό το πράγμα. Ναι, έτσι είναι. Γιατί ούτως... Καλά, δεν νομίζω βέβαια ότι χάνεις θαυμάστριες. Μόνο σκηνάς χάνει μια ζωή. Ναι. Όλο αυτό δηλώνει. Λοιπόν, εντάξει, μην το λέω. Όταν ο άλλος παντρεύεται και κάνει πολύ έντονο το γάμο του κτλ., σίγουρα μπορεί να υπάρξει. Η μόνη ξέρεις αυτό το κανόνα είναι σίγουρα ο Ρουβάς. Ο Ρουβάς μπορεί να όχι να παντρευτεί, να γίνει μουσουλμάνος, να παντρευτεί 10 γυναίκες και πάλι ας πούμε να περιμένουν άλλες 1000 από πίσω. Δεν πρόκειται να χάσει. Εκεί δεν χάνεις με τίποτα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα μα πάρα πολύ για τη σημερινή σου. Δεν το περίμενα ότι θα είναι τόσο όμορφα. Σας είχα δει στις εκπομπές, έβλεπα ότι περνούσαν καλά οι καλεσμένοι. Αλλά πρέπει να σας πω ένα μεγάλο μπράβο, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση τη σήμερα ημέρα που τρώμε την μαυρίλα με το. Παίρνουν το φτιάρι και μας δίνουν μαυρίλα στα μούτρα κανονικά από παντού, από την τηλεόραση παντού. Που εσείς έχετε όλο αυτό το μπρίο και όλη αυτή τη θετική διάθεση. Και δεν είναι αυτό όμως μόνο του, δεν είναι ένα κενό μπρίο και θετική διάθεση. Βλέπω ότι είσαστε οργανωμένες με τις ερωτήσεις σας, κάνετε δημοσιογραφική δουλειά. Έχετε πολύ σωστό λόγο και σας αξίζουν τα καλύτερα και να πηγαίνετε όλο και πιο ψηλά. Αχ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι όμορφα και λόγια. Και σε σένα να σου ευχηθούμε τα καλύτερα, να σκίσεις το κομμάτι. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Και ό,τι καλύτερο, πραγματικά. Να πούμε στον κόσμο ότι αύριο έχουμε πού μια πρώτη. Πού θα σας βλέπει ο κόσμος. Έχουμε μια, το μόνο που μπορώ να πω για σίγουρα, γιατί αυτή τη στιγμή στείλουμε όλο το υπόλοιπο tour. Έχοντας βγει και από μια τεράστια σεζόν από το Σεπτέμβρη μέχρι πριν λίγο καιρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε δύο κλαμπς όπου κάναμε εκπληκτικές εμφανίσεις, αύριο στις Αλικές, προς τη Χαλκίδα είναι ένα μέρος Αλικές, θα είμαστε στο Beach Bar Νταλούζο που θα είναι και η πρώτη εμφάνιση με τα νέα παιδιά. Δηλαδή, Δευτέρα θα βγει το βίντεο κλιπ και αύριο είναι η πρώτη εμφάνιση μαζί του live. Θα τα δείξουμε στον κόσμο. Και beach party, που θα είναι υπέροχα. Μαζί με τον Θάνο Πετρέλη. Ξεκινάει το καλοκαίρι. Μεγάλη υπόθεση. Οπότε, επειδή είναι και πολύ κοντά, μπορείτε όλοι να έρθετε. Μετά τις 3-4 το μεσημέρι θα αρχίσει ο χαμός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας σήμερα και για την καλή σου ενέργεια. Γιατί και οι καλεσμένοι μεταφέρουν στους παρουσιαστές θετική ενέργεια. Αυτή η σχέση είναι σαν συγκοινωνία. Αλλά θέλουμε να πούμε ότι φέρνουμε γούρι στους καλεσμένους. Ναι, είναι δεδομένο αυτό, έτσι. Ειδικά το τελευταίο σκηνά φέρατε εγκόμενες δηλαδή που έχει πρόβλημα που δεν.
Δεν είπε έτσι. Αντί την αγάπη μου κρατήσει στον Διονύση, γιατί είναι καλλιτεχνάρα. Έτσι πλάκα κάνουμε. Εντάξει, έχει τι θαυμάστριέ του, αλλά τι ξαναβρήκε γυνά το γούρι. Τι ξαναβρήκε. Αυτό είναι. Άμα βρέθηκαν, αυτό. Δηλαδή εντάξει. Σα ευχαριστούμε και όλου εσά που ήσασταν σήμερα κοντά μα. Έχουμε και τι ευχαριστίε μα, βέβαια. Βέβαια, να ευχαριστήσουμε τα κομμωτήρια My New Hair στη Νέα Κηφισιά για τα χτενίσματά μα. Όπως και τα ρούχα Ρεγκαλίνας που μας έντυσαν αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ και εγώ το στιμήσα μου. Ντουλάπα μου. Ευχαριστώ. Όπως λέει και ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, ντύνομαι από το σπίτι μου. Στο σπίτι μου. Φιλιά και σε όλους. Φιλιά πολλά. Ραντεβού αύριο με έναν καλεσμένο έκπληξη. Γυναίκα αυτή τη φορά. Καλεσμένη φωτιά. Φιλάκια πολλά.